διαφορετική Κυριακή ξημέρωσε. 10 Μαρτίου, κρατήστε αυτή την ημερομηνία στο μυαλό σας. Άκης Πετρατζίκης και Ντέμι θα γιορτάζουν την επίσημη έναρξη της σχέσης τους. Η Ντέμι επιτέλους το παραδέχτηκε. Είσαι ερωτευμένη? Ναι, είμαι ερωτευμένη. Άλλο νόημα αποκτούν οι μέρες μας από εδώ και πέρα, δεν το συζητάμε. Σε ενόχλησε που αποκαλύφθηκε η σχέση σου με τον Άκη Πετρατζίκη? Δεν με ενοχλεί γιατί δεν δίνω πάτημα, δεν προκαλώ, δεν πάω σε κοσμικές εκδηλώσεις ούτε σε μέρη όπου υπάρχουν φωτογράφοι. Διακόπτουμε λίγο για να σας θυμίσουμε ότι στο People δεν μιλάει η Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά η Ντέμι. Από την άλλη, με ενοχλεί που συζητιέται η προσωπική μου ζωή, διότι ο κόσμος θα πιστεύει ότι το επιδιώκω εγώ. Ότι προμοτάρω το άτομό μου και τη δουλειά μου μέσα από αυτή. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος ξυπνάει και κοιμάται με αυτή τη σκέψη. Ένα βήμα έγινε, το παραδέχτηκε. Οι φωτογραφίες που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό από τρυφερές στιγμές τους δεν ήταν τελικά μια έξοδος φίλων, αλλά ενός ζευγαριού. Το άλλο βήμα, για το γάμο δηλαδή, αργεί ακόμη. Ο Άκης έγινε πιο κόκκινος και από το παντζάρι όταν η συζήτηση ήρθε στο θέμα της συγκατοίκησης. Θα βλέπουν και οι γονείς της και θα νομίζουν πως θα την πάρει από το σπίτι και δεν πρέπει τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Η Ντέμι, αφού αποφάσισε να μιλήσει, το διέψευσε. Όλα αυτά που γράφονται δεν είναι αληθινά και περιέχουν μπόλικη σάλτσα. Ούτε παντρεύομαι όπως έχει γραφτεί, ούτε συγκατοικώ. Ο Γιώργος μου είπε ότι άμα σε 2 χρόνια, λέει, δεν παντρευτεί ένα ζευγάρι που αρχίζει να έχει μια σχέση, είναι πολύ δύσκολο μετά να παντρευτεί. Στην περίπτωσή τους ο χρόνος είναι λίγο ρευστός. Εξαρτάται από πότε αρχίζει να μετράς. Γιατί μέχρι σήμερα ήταν στενή φίλη. Τι αναζητάς σε έναν άντρα? Να είναι δοτικός, κατασταλαγμένος, τρυφερός και να έχουμε επικοινωνία. Να μαγειρεύει δεν χρειάζεται να το ζητήσει, το έχει.